Καλησπέρα σας, Γιάγε Χαρά. Επιστρέφουμε στο μαγειρίο του Κανέλου. Σήμερα θα φτιάξουμε κάτι πάλι εξωτικό, αλλά από την άλλη πλευρά της γης. Είχαμε πάει Ασία και φτιάξαμε wok, τώρα θα πάμε από την άλλη πλευρά και θα φτιάξουμε μεξικάνικο. He wears a red bandana, plays a cool piano and the honky tonk, done in Mexico. Θα φτιάξουμε chili con carne με ρύζι. Το ρύζι το έχουμε βάλει στον ατμιστήρα. Αυξάνουμε την ετροπία του ατμιστήρα και ξεκινάμε. Θα βάλουμε λίγο λαδάκι. Εδώ το ζεστάνουμε, τα κάνω όλα στο wok. Γιατί συμφέρει και βολεύει. Το λαδάκι θα φέρουμε το κάρνε. Όπως ξέρετε, φυσικά κάρνε σημαίνει κρέας. Εμείς δεν έχουμε κρέας, έχουμε χορτοφαγικά, κοτόπουλο, παπαριές. Και αφού ζεστάνει και κλέβουμε, γιατί θα μπορούσα τώρα να κάτσω να κόψω σέλινο τέτοια και αυτά, αλλά βαριέμαι και έχω πάρει έτοιμο τη σως. Εκτός από τη σως θα χρειαστούμε και το ντοματοπελτέ. Φασόλια, εγώ βάζω και κόρν, καλαμπόκι, sour cream και guacamole. Και θα μπορούσα να τα είχα φτιάξει όλα μόνος μου, αλλά επειδή δουλεύαμε σήμερα πάλι, είπαμε να τα κάνουμε. Και θα καβουρδίσουμε λίγο το ψεύτικο κοτόπουλο τώρα εδώ στο ξύλινο, δεν έχουμε όλα βρώμικα, όχι κάτι. Έχουμε βάλει και βλέπουμε και λίγο μπασκετάκι, εθνική νέων Λιθουανία, πρωιμή τελικά. Έτσι να περνάει η ώρα, τώρα θα το δείτε, εσείς που δεν το βλέπετε live, κερδίζει 9-8 η Ελλάδα. Τους Λιθουανούς. Με ρατσιστικό άσχημα, δεν πρέπει να κάνω. Λοιπόν, αυξάνει και το αυτό δεν δουλεύει όμως. Ξέρω το έχουμε βάλει. Γιατί δεν έχει μπει στην πρίζα. Τώρα μπήκε στην πρίζα. Έχουμε 20 λεπτά με μισή ώρα για να φτιάξουμε το κοτόπουλο. Λοιπόν, τα ακούμε τσιτσιρίζει. Μπορούμε να βάλουμε. Εγώ θα βάλω λίγο κρασάκι, να το σβήσω με λίγο κρασάκι. Και θα το χαμηλώσω τη φωτιά, γιατί δεν φτιάχνουμε wok τώρα. Και μην μας το πιει αμέσως το κρασί. Πρέπει να βγάλουμε ένα ακόμα το πελτέ. Το φάγαμε το καλά. Πόσο το μοτοπαλτέ δεν φτάνει ούτε για ζήτο. Ανακατεύουμε λίγο, τώρα θα βάλουμε μόλις αρχίσει και ξαναβράζει γιατί είναι κρύος ο πελτές και με τη ζέστη εδώ κρυώνει το όλο μας διάλειμμα, οπότε σταματάει να βράζει για λίγο, δυναμώνουμε τη φωτιά. Θα κάναμε λίγο κόλλος εδώ στον τοίχο. Θα καταχαρίζουμε τώρα που είμαστε υγρά για να μην κολλήσουν μετά και δεν καθαρίζουμε τίποτα. Ώσπου να βράσει να φέρω και τον άλλο πελτέ.
Πάνε για ισοφάριση που πάνε. Για μου. Ναι, ρε γάμο. Έτοιμος και ο άλλος. Παιχτές μέσα. Και τα χειρολογικά που κάνουμε και από όλα. Ωραία. Σκοπός είναι να βάλουμε το ψεύτικο κρέας να γίνεται και όσο γίνεται και γίνεται και το ρύζι θα βγάλουμε, μάλλον θα το διακόψουμε το βιντεάκι μας και θα πάμε στο επόμενο στάδιο που θα είναι το σερβίρισμα, γαρνίρισμα κτλ. Προς το παρόν ασχολούμαστε λίγο με αυτό, θα χρειαστούμε το καπάκι αυτού το οποίο είναι εδώ θε, για να μην χάσουμε όλο το ζουμί κατευθείαν. Αυτό βγάζει ατμό, δουλεύει. Και πρέπει να ανοίξουμε και το φακελάκι τσι. Να δούμε και λίγο μπασκετάκι. Εμείς χάσαμε την επίθεση και είναι πάλι στην επίθεση η Λιθόνη. Δεν ξέρω, γενικά είναι απλό πράγμα, δεν είναι experimental physics. Είναι, δηλαδή, αυτό, γυρνάς από τη δουλειά, πρέπει να φτιάξεις, άμα αρχίζεις τώρα και κόβεις όλα τα λαχανικά, όλα αυτά για να κάνεις, δεν γίνεται, πρέπει να έχεις πάρει άδεια ή να φύγεις μεσημέρι. Τώρα είναι να γυρίσεις από τη δουλειά και να τα ετοιμάσεις όλα αυτά για να φας ένα φαΐ της προκοπής και δεν γίνεται κάθε μέρα τώρα σπίτι της μακαρόνια. Και δεν βάζω τα σουβλάκια γιατί μακάρι να έχουμε και ένα σουβλάκι. Α, σουβλάκι δεν έχει. Οπότε πάμε να φτιάξουμε καμιά λιχουδιά χωρίς να χαλάσουμε και όλο μας το απόγευμα. Για να μπορούμε μετά να δούμε τα podcast μας για τη φυσική, να ακούσουμε καμιά χαζή εκεί να λέει για το standard model of practical physics και πώς το Dark Matter μπορεί να είναι σωματίδιο και άλλες τέτοιες βλακίες. Γιατί τώρα μεταξύ μας το Dark Matter αποκλείεται να είναι σωματίδιο. Ναι, το έχουν βάλει εκεί με τη βαρύτητα και καταλαβαίνουν ότι το μόνος τρόπος που μπορούν να ελέγξουν, όχι να ελέγξουν, να κάνουν τη τέχνη ότι υπάρχει Dark Matter, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι μας δίνει κάποιο σωματίδιο βαρύτητας. Άλλωστε η βαρύτητα είναι και το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχει το Standard Model of Particle Physics. Ειδικά όταν βλέπετε και μετά, δεν είναι quantified. Δεν έχουμε quantum gravity και δεν μπορούν να το βρούνε. Άρα επίσης το gravity δεν είναι force. Όταν έχουμε το standard model of particle physics και έχει όλα τα forces να έχουν κάποιο σωματίδιο, η βαρύτητα δεν είναι force. Είναι field, στην καλύτερη. Άρα γιατί να έχει οπωσδήποτε σωματίδιο. Ένα αυτό. Δεύτερο είναι ότι όταν πάμε στα Planck μεγέθη, σταματάει να λειτουργεί όλη η φυσική που γνωρίζουμε. Πω, μυρίζει πολύ ωραία. Σταματάει να λειτουργεί όλη η φυσική που γνωρίζουμε όταν πάμε κάτω από το Planck μέγεθος. Εντάξει, είναι πάρα πολύ μικρά και δεν τα καταλαβαίνουμε και επειδή νομίζουμε αυτό όπως που έχουμε τη γάτα του Σρόνιγκερ για τη κυβατική μηχανική, τη λένε ζωντανή και αυτό έχει χαλάσει τόσο πολύ κόσμο και νομίζουμε ότι η κυβατική μηχανική είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Απλώς αυτό που είναι ότι όλα γύρω μας είναι κυματομορφές. Όλα. Και ο μόνος τρόπος εμείς για να τα προσέξουμε και να τα δούμε και να τα μελετήσουμε πρέπει να σπάσουμε το entanglement τους και να τα δούμε στα σωματίδια. Γιατί έτσι βλέπει το μυαλό μας, έτσι βλέπει το μάτι μας, έτσι βλέπει το μυαλό μας, ξέρω εγώ. Αλλά δεν είναι έτσι στη φύση. Στη φύση είναι όλα κυματομορφές. Όπως και το μπασκετάκι που χάνουμε 13-11 τώρα, κατάλαβες. Καλά το λένε, θα φάμε 10-20 πόντους, αλλά τα παιδιά δεν πήρα. Ας προσπαθήσουν να βάλουν και βολές. Ποιος να είναι.
πιο πολύ καθαρίζει τον τοίχο παρά το. Ναι. Και λέγαμε γιατί. Ναι. Οπότε η κυματική μηχανική δεν είναι η γάτα, αν είναι ζωντανή. Μια χαρά είναι η γάτα με στο κουτί. Πεινάει και όταν κάνει νιάου, 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 βάλε μου να φάω. Το ζήτημα είναι ότι όλα είναι σε μια κυματομορφή και δεν μπορούμε να τα ανιχνεύσουμε άμα δεν σπάσει το εντάγμα. Τηλεφωνώ. Και ναι, όλη αυτή η φυσική που γνωρίζουμε δεν δουλεύει κάτω από το Planck scale. Όταν λέμε για 1,616 επί 10 εστιμίων 32, 31, που είναι το μικρότερο μέγεθος που μπορούμε να δούμε, εκεί σταματάει να δουλεύει η φυσική που γνωρίζουμε. Γιατί να μην υπάρχει κάτι πιο μικρό, φυσικά και υπάρχει. Άρα το μοντέλο μας είναι λάθος. Δεν σου λέω ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν τα έχουν. Μια χαρά εξηγούν μέχρι εκείνο το μέγεθος, μια χαρά τα εξηγούν. Αλλά μας λείπει κάτι. Και αυτό το κάτι είναι η βαρύτητα. Ακόμα δεν την έχουμε καταλάβει. Όταν καταλάβουμε τι είναι η βαρύτητα, θα βρούμε και τι είναι το dark matter. Αυτό. Και βάζω και λεφτά, ρε. Ταχώνω κάτω. Λοιπόν, βράζει το φαΐ μας, βράζουμε τα αυτά. Θα το σερβίρουμε με καλαμποκάκι. Φασολάκια. Α, να φτιάξουμε τότε μια και είμαστε εδώ τα φασολάκια. Θα πάρουμε ένα τρυπητό. Να ανάψουμε και το φόκο. Γιατί συνέφιασε. Ψηλή βλοχούλα έπιασε. Το χόφτουρ ψηνέφιασε και στο λιβένε βρέχει. Τώρα το να βγουν τα φασόλια από εδώ δεν είναι το πιο εύκολο πράγμα. Βάζω και νεράκι για να δούμε. Δαχτυλάκι βαθιά μέσα. Στο μαλακό το φασολάκι. Αλλά με αγάπη για να μην το καταστρέψουμε. Έλα ρε. Να σου πάρει ο διάλος τον πατέρα. Μα πώς τα βάλανε ρε εδώ μέσα. Πολύ δαχτυλάκι. Μάλλον θα του αρέσει γι' αυτό. Και η ήχη που κάνει, Σας μα ξεπλένουμε λίγο τα φασόλια. Γιατί σε αυτό το ζουμί που έχουν μέσα δεν ξέρω ρε παιδιά. Είναι λίγο γλιά, να τα σκώ, να λίγο. Αλλά έτσι τα φασολάκια είναι τζετ. Οπότε έχουμε την πρωτεΐνη μας, κατσαφάλουμε ένα πιατάκι, κάτι να τα βάλουμε. Θα βάλουμε μόνο. Τα φασολάκια μας. Πού είναι ένας άντρας να μ' ανοίξει τα βαζάκια. Πού είναι ένας. Ή και παραπάνω. Το καλαμποκάκι δεν ήθελε λοιπόν δαχτυλάκι, ήταν το δεν είναι καλαπλημένο. Έχει αρχίσει καλά και το πλυντήριο των πιάτων και εντάξει. Ένα-ένα θα πάρει ο διάολος όλα μες στο σπίτι. Ματιασμένο θα είναι. Σοφαρίσαμε 19-19. Αυτά τα δύο πάνε για ανακύκλωση και αυτά για ανακύκλωση. Και προχωράμε. Λοιπόν, έχουμε βγάλει αυτά. Αυτά θα μπουν μαζί με το φαΐ και έχουμε και γουακαμόλι, την πήρα έτοιμη, ναι, ξέρω, προδότης. Και κρέμ φρέσ, γιατί οι Μεξικάνοι το τρώνε με sour cream. Αλλά το sour cream με το κρέμ φρέσ εγώ τα βρίσκω ολόιδια, δεν ξέρω. Πείτε με βλάχο, πείτε με οτιδήποτε, αλλά εγώ αυτό το βρίσκω. Και δεν έχω ανάψει τον ανεμιστήρα για να μην ακούτε αυτό το βουβού και σας πάρει τα αυτιά τόση ώρα.
Να ακούτε τις δικές μου μαλακίες καλύτερα. Εντάξει, GG έχει γίνει. Δεν ξέρω αν το βλέπετε. Για να κάνουμε μια κίνηση. GG, έτσι. Λίγο ακόμα να βράσει, θα του βάλω λίγο νεράκι γιατί το πίνει. Δεν ξέρω ποιος το πίνει. Όλοι το πίνουμε βασικά. Αλλά δεν θέλει λίγο νεράκι ακόμα γιατί θέλει άλλα. Θέλει 20 λεπτά το ρίζι ακόμα. Θέλουμε λοιπόν λίγο νεράκι. Και είμαστε έτοιμοι for the next episode. Πατάμε παύση, αεροπλάνο, βύσινο, αυτό. Και τα λέμε σε 10 λεπτάκια που θα αρχίσουμε να σερβίρουμε. Επιστρέψαμε. Να. Όλα έχουν γίνει. Κοντεύει και ημίχρονο, ισοπαλία το match, Red Rex 36. Αν παίζουν έτσι τα παιδιά, πολύ καλά. Ο Παρασκευόπουλος, φοβερός. Θα μιλήσω τον Αμερικανό. Κάτσε ρε Αμερικάνες, κάτσε. Παρασκευόπουλος, πολύ καλός παίκτης. Όχι ότι οι άλλοι δεν είναι, αλλά ναι. Ήρθε να σερβίρουμε. Το ρύζι είναι έτοιμο. Ναι, αλλά με αυτό, με την τρύπα δεν θα κάνουμε πολλά. Θα βγάλουμε κάτι άλλο. Βγάλουμε αυτό. Διαλέγω μεγάλο πιάτο γιατί και οι Μεξικάνοι έτσι θα σερβίρουν γιατί τα χωρίζουν όλα. Παίζει apartheid στο Μεξικό φαίνεται. Και βάζουν το ριζάκι κάπως έτσι. Αλλά επειδή είμαι μόνος μου τώρα θα βάλω την ίδια κουτάλα, δεν βάζω δεύτερη, τέλειος. Βάλουμε λίγο ακόμα ρύζι και ας το λερώσουμε με την κουτάλα. Και τώρα θα το τραβήξω έτσι. Άρα κανέλο ιδιοφυΐα είσαι καμιά φορά. Καμιά φορά. Το καπάκι στο ψήμα μας. Σκεπάζουμε και αυτό. Παίρνουμε κουταλίσιον. Καλά, σπάρουμε αυτό. Και βάζουμε τα φασολάκια μας σε τούτη τη γωνιά, σε τούτο το στενό, σε τούτο το στενό, σε τούτο το δρόμο. Ξεκίνησε ένα ερώτα. Ξεκίνησε ένα ερώτα. Ξανασπρώχνουμε. Sorry για το θόρυβο. Δεν είμαι χειρούργος. Οπότε μπορώ να κάνω θόρυβο. Χλάτς, μια χλαπατσούλα. Άλλη μισή. Ας βάλουμε και την άλλη μισή. Χάλια. Μη φάτε. Είμασταν από τον μπρος 40 δευτερόλεπτα πριν το τέλος του πρώτου μισού. Αν δεν είχαμε χάσει τα 3-4 εξεπαφής σου το από κάτω καλάθι και 4-5 βολές, τώρα θα ήμασταν από τον πρώτο μπρος. Και αν η γιαγιά μου είχε πατίνια θα ήταν. Και είμαστε κομπλέ. Να κάνουμε και προβολή. Να δείξουμε πόδι. Κάτω πήγε και έπεσε. Ναι, μα... Πού πήγε τώρα, λαμόντος σου πήγε. Οκ.
Λοιπόν, και φτιάξαμε αυτό. Τσίλικον κάρνε με ψεύτικο κοτόπουλο αντί για κάρνε και όλο φουλ μεξικάνικο γεύμα. Και θα κλείσουμε εδώ για να το φάμε. Θα το σερβίρω με λίγο φετούλα. Στο Μεξικό έχουν το φρέσκο το τυρί, κέσο φρέσκο, αλλά είναι λίγο ανάλατο. Θα φτιάξουμε φετούλα εμείς. Γιατί αυτοί ξέρουμε, αυτοί εμπιστευόμαστε. Και θα φάμε μια χαρά. Μας έχει μείνει και για αύριο, οπότε αύριο δεν μαγειρεύουμε, έχουμε ρεπό. Εσείς δεν ξεχνάτε, like, subscribe, αφήνουμε comment, τι θέλουμε να δω. Κανένας δεν έχει αφήσει ένα comment, έτσι, δηλαδή, το όνομα της Παναγίας, του Χριστού, του Απόστολου Γκλέτζου και οποιοδήποτε άλλο. Ένα comment, ρε παιδιά. Γράψε από κάτω, είσαι πολύ μαλάκας, κάτι. Έστω, για τον αλγόριθμο. Και για μένα, δηλαδή. Λοιπόν, καλή μας όρεξη. Arrivederci.